Καλημέρα. Ανδρέας Κωνσταντίνου, έχω τρεις ιδιότητες. Είμαι CEO και founder της Vision Mobile, θα σας πω περισσότερα για μας. Είμαι πρόεδρος του Entrepreneur.org Accelerator, που βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις να φτάσουν το 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και είμαι adjunct professor, επισκεπτόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Lund στη Σουηδία, που διδάσκω Digital Business Models. Λίγα λόγια για την Vision Mobile και τι θα σας παρουσιάσω σήμερα. Θα σας παρουσιάσω το State of the Developer Nation. Ποιοι από εδώ είναι developers? Προγραμματιστές. Βλέπω πολύ λίγα χέρια και με ανησυχεί. Λοιπόν. Οι υπόλοιποι δουλεύουν. Δεν έχουν ρεπό. Είμαστε μια εταιρεία αναλυτών. Για να δούμε αυτό δουλεύει. Πολύ ωραία. Που είμαστε πολύ τυχεροί να μην έχουμε πελάτες στην Ελλάδα και να έχουμε αυτούς τους πελάτες, κυρίως στην Αμερική. Τι κάνουμε, τους βοηθάμε να καταλάβουν ποιοι είναι οι developers, τι γλώσσα μιλάνε, τι platforms χρησιμοποιούν, πόσα λεφτά βγάζουν, τι αγοράζουν, τι εργαλεία χρησιμοποιούν και να μετρήσουν το satisfaction, το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι developers με την Microsoft, με την Amazon, με το IoT, με το cloud, με το machine learning, με το augmented reality, με όλα αυτά. Μαζεύουμε πάρα πολλά δεδομένα. Μαζεύουμε δεδομένα από 40.000 developers το χρόνο. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως. Και βοηθάμε αυτούς τους πελάτες να καταλάβουν καλύτερα ουσιαστικά αυτό το κοινό τους, developers. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν στοιχεία από την τελευταία έρευνα που είχαμε κάνει και συνοπτικά αυτό το πράγμα κάνουμε. Ποιοι είναι οι developers, τι αγοράζουν και πού πηγαίνουν. Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι σας ξεγέλασα. Γιατί νομίζατε μάλλον ότι θα είναι άλλη μία μονότονη παρουσίαση με 200 λέξεις στο slide. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι λοιπόν. Θέλω να σκεφτείτε ο καθένας από εσάς ότι είσαστε επενδυτής. Έχετε ένα λογαριασμό στην Ελβετία και είσαστε επενδυτής. Και πρέπει να αποφασίσετε πού θα επενδύσετε αυτά τα λεφτά. Έχουμε λοιπόν τρεις τομείς επενδύσεων. Και κάθε φορά πρέπει να αποφασίσετε ή στον έναν ή στον άλλον. Αφού αποφασίσετε, θα σας πω τα δεδομένα που έχουμε εμείς για να δείτε τελικά αν κερδίσατε ή όχι. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιοι θα στοιχημάτιζαν στο IoT και ποιοι στο cloud. Ποιοι από εσάς θα βάζανε λεφτά στο IoT? 10% περίπου, υπολογίζω. Πολύ ωραία. 20. Ποιοι θα βάζανε στο cloud? Έχουμε 2-1, νομίζω. Ναι, 30. Και κάποιοι που δεν είναι αποφασισμένοι. Πολύ ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν το cloud. Ποιοι από εσάς, έχουμε 2 επιλογές πάλι, θα στοιχηματίζατε στην Microsoft και ποιοι στην Amazon? Ποιοι θα στιγματίζατε στη Microsoft? Όλοι αυτοί που ξέρουν C-Sharp και .NET. 10. Ποιοι θα στιγματίζανε στο cloud της Amazon? Πάλι λίγο παραπάνω. Και πολλοί οποίοι δεν ψηφίζουν. Κρατάνε τα λεφτά τους για την τρίτη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση είναι πού θα βάζετε τα λεφτά σας. 2 επιλογές πάλι. Machine learning, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, ή augmented reality. Ποιοι στοιχηματίζουν στο machine learning? Τα μισά χέρια βλέπω. Τα μισά, ε. Ναι. 40% θα λέω. Τουλάχιστον. Ποιοι στο augmented reality? Νομίζω αυτά τα δύο σαν να είναι ίσα. Ωραία. Κρατήστε τις επιλογές σας. Τώρα θα σας πω τα δεδομένα για να δείτε ποιοι κερδίσατε. Και τι να κάνετε με αυτό το λογαριασμό στην Ελβετία. Λοιπόν. Εμείς πώς μαζεύουμε δεδομένα? Τρέχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μαζεύουμε δεδομένα από 20.000 developers 2 φορές το χρόνο, από όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτά τα δεδομένα μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η τάση στην αγορά. Πώς πάει το IoT, ποιες πλατφόρμες ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, Microsoft, Amazon, Google, ποιες είναι οι γλώσσες που κυριαρχούν στο machine learning και πολλά πολλά άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχω 5 θέματα.
Πρώτα, cloud. Επειδή έχετε λίγο περιέργεια, μάλλον, θα σας περάσω κατευθείαν στην απάντηση. Κερδίζει η Amazon. Και θα σας εξηγήσω τι βλέπετε εδώ. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε μερίδιο αγοράς, συγκεκριμένα πόσοι developers χρησιμοποιούν cloud της Amazon με κίτρινο, Microsoft με μπλε, τι άλλο έχουμε εδώ, Google Cloud είναι με κόκκινο. Αναμέγεθος επιχείρησης. Λοιπόν, η Amazon, παρότι ξεκίνησε με χομπίστες πριν από 10 χρόνια, όσοι θυμάστε, τώρα έχει διπλάσιο και μερίδιο αγοράς, 27% με 12%, σε cloud για επιχειρήσεις 5.000 υπαλλήλων και πάνω. Εκεί, αντίθετα, που ισοσκελίζονται τα ποσοστά, είναι στις μικρές εταιρείες, κοινό startups ή οικογενειακές επιχειρήσεις μικρές. Έχει, λοιπόν, πολύ ισχυρό προβάδισμα η Amazon. Το άλλο που θέλω να κρατήσετε από εδώ είναι ότι ακόμα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό developers που δεν χρησιμοποιούν cloud και κάνουν self-hosting. Γιατί μπορεί να είναι θέμα ασφάλειας, γιατί μπορεί να μην τους αφήνει το policy, το εταιρικό, για πολλούς λόγους. Από 28% μέχρι 51% κάνουν in-house, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν public cloud, αλλά αυτό μειώνεται σταδιακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο. Augmented reality. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εμείς βλέπουμε ότι το augmented reality, δηλαδή ουσιαστικά η προβολή πληροφοριών πάνω σε μια πάνω σε γυαλιά, πάνω σε ένα κράνος μοτοσικλέτας, πάνω σε ένα κράνος που φοράνε για χρήση ασφαλείας, ας πούμε, σε επικίνδυνα επαγγέλματα, αυτά είναι πιο, θα αποκτήσουν πιο γρήγορη είσοδο στην αγορά από ότι το virtual reality, το οποίο είναι αυτό το τελείως immersive, με το οποίο μπαίνεις σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο και κλείνεις από ό,τι άλλο είναι γύρω σου. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο overlap, πολύ μεγάλη επικάλυψη, ευχαριστώ, μεταξύ αυτών των δύο, AR και VR. Αυτοί είναι οι developers, έτσι, αυτοί που φτιάχνουν τις εφαρμογές. Και αυτή, είναι μικρή επικάλυψη, αλλά η επικάλυψη θα μεγαλώσει. Δηλαδή, μόνο 17% ασχολούνται και με το 2 τις εφαρμογές και βλέπουμε ότι αυτή η επικάλυψη θα μεγαλώσει. Επίσης, υπάρχει μία καθαρή προτίμηση για C-Sharp, C++ σε σχέση με άλλες γλώσσες για το AR. Και βλέπετε ποιες κατηγορίες είναι πιο δημοφιλείς. Δηλαδή, παιχνίδια φτιάχνουν οι περισσότεροι developers, όπως τα περιμέναμε, αλλά μετά βλέπουμε κάποιες διαφορές. Δηλαδή, για χομπίστες, η φωτογραφία είναι πολύ πιο κοινή ασχολία όταν φτιάχνετε virtual reality εφαρμογές. Για επαγγελματίες, είναι το movies, animations and experiences. Έχει διαφορά, δηλαδή, αν ασχολείσαι επαγγελματικά ή ασχολείσαι σαν χόμπι. Και τι κατηγορίες εφαρμογών φτιάχνουν. Πάμε να δούμε το επόμενο. Από τους ελάχιστους developers εδώ, ποιοι ασχολούνται με JavaScript, front-end. Λίγα χέρια, 10 ίσως. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Angular, που την υποστηρίζει η Google, έχει πολύ μεγαλύτερη, τελικά, απήχηση στους developers από ό,τι έχει η React. Η React είναι ένα framework το οποίο έχει βγει από την Facebook. Και πάλι έχουμε το γνωστό αγώνα των Τιτάνων, με την μία να υποστηρίζει το ένα framework και την άλλη να υποστηρίζει το άλλο. Παρότι το React έχει πολύ μεγάλο ντόρο, ιδίως στο GitHub, βλέπουμε ότι τελικά η Angular έχει επικρατήσει. Δεν θα σας πω στις λεπτομέρειες, εκεί κάτω είναι το ποσοστό. jQuery χρησιμοποιούν το 1/3, το οποίο είναι το βασικό framework όταν φτιάχνεις front-end. Angular γύρω στο 21% και React 9%, δηλαδή διπλάσιο μερίδιο αγοράς από θέμα πόσοι developers το χρησιμοποιούν. Προχωράμε. Αυτά τα slides
και το περιεχόμενο μπορείτε να το κατεβάσετε, θα σας πω μετά πώς. IoT, σας ρώτησα για IoT. Έχει γίνει πάρα πολύ τώρα για το IoT. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τελικά δεν προχωράει. Και βλέπουμε ότι ο πληθυσμός των developer έχει σταματήσει να μεγαλώνει. Τη στιγμή που λέγαμε τι φανταστική ευκαιρία είναι αυτή και όλοι πρέπει να πάμε να φτιάξουμε εφαρμογές για IoT, από ξυπνητήρια μέχρι θερμοστάτες, μέχρι retail applications, αλλά τελικά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Τρεις. Στο mobile υπήρχε μία συσκευή, το smartphone. Στο IoT υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες. Για ποια θα φτιάξει? Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές συσκευές. Πού να ξεκινήσει? Δεν υπάρχει μεγάλη αγορά. Τα smartphones πουλούνται σε 1 δις, 2 δις. Οι IoT συσκευές και πλατφόρμες πουλούνται σε 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για 100 φορές λιγότερο. Υπάρχει δηλαδή μικρή αγορά ανά συσκευή. Μετά, οι εταιρείες κινητής επένδυσαν δισεκατομμύρια στα smartphones. Γιατί ήταν ο τρόπος για να φέρει τον χρήστη από feature phone, από voice user σε data user. Άρα χρηματοδοτήσανε οι telcos την άνοδο των smartphone. Ενώ στο IoT δεν υπάρχει το ίδιο. Δεν μπορείς να πουλήσεις σύνδεση άμα χρηματοδοτήσεις μια συσκευή. Και τρίτον, γιατί δεν υπάρχει ένας παίχτης που να προσφέρει μια λύση κάθετη και να σου πει με αυτή τη λύση θα προχωρήσεις και θα φτιάξεις retail εφαρμογές, με αυτή θα φτιάξεις industrial εφαρμογές, με αυτή θα φτιάξεις smart home εφαρμογές. Υπάρχει πάρα πολύ fragmentation στην αγορά και γι' αυτό έχει κολλήσει. Και μόνο οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν. Δηλαδή, φεύγουν οι developers από τις μικρές εταιρείες από το IoT και οι μόνοι που μένουν στο IoT είναι στις μεγάλες εταιρείες. Που φυσικά εκεί υπάρχει business case για ελαχιστοποίηση κόστους. Άμα ας πούμε, συνδέσουμε το retail ή την αλυσίδα παραγωγής με το ίντερνετ. Τελευταίο, machine learning. Για μένα είναι ίσως η τεχνολογία η οποία θα πάρει τις περισσότερες επενδύσεις στο μέλλον, γιατί δίνει τελείως διαφορετικό τρόπο λύσης προβλημάτων σε κάθε διαφορετικό industry, από retail, construction, industrial, automotive εννοείται, όλο το automotive με machine learning δουλεύει. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Εκεί βλέπουμε δύο τάσεις. Θα σας πω για τις γλώσσες εδώ. Υπάρχει Python και R. Η Python είναι αυτή που μιλάνε οι περισσότεροι προγραμματιστές, οι οποίοι ασχολούνται με machine learning. Η R είναι αυτή που μιλάνε οι περισσότεροι data scientists. Έχουμε λοιπόν στο machine learning αυτά τα δύο group ανθρώπων, τους στατιστικούς, ας το πούμε πολύ γενικά, που έρχονται να μάθουν για machine learning, και χρησιμοποιούν R, και οι προγραμματιστές που πάλι έρχονται να μάθουν, δεν ξέρουν στατιστική, και χρησιμοποιούν Python. Και αντίστοιχα βλέπουμε τις τάσεις ότι οι προγραμματιστές ασχολούνται με παιχνίδια, αυτοί που ασχολούνται με R ασχολούνται με αναγνώριση ομιλίας, κυρίως. Οι προγραμματιστές ασχολούνται με sentiment analysis και όχι με παιχνίδια, στην R ασχολούνται με informatics, bioinformatics, fraud detection, και όχι με ανάλυση φωνής. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα δύο audiences. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω. Αυτά τα δεδομένα που σας παρουσίασα μπορείτε να τα κατεβάσετε αν πάτε στο site μας, στο Vision Mobile. Θα δείτε, υπάρχουν πολλά reports που έχουμε βγάλει δωρεάν. Αν έχετε ερωτήσεις, θα είμαι διαθέσιμος μετά, γιατί νομίζω έχω φάει το χρόνο μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εύχομαι καλές επενδύσεις.